Το θέμα της διάσωσης του Ιδρύματος Αγίας Μαρίνας τέθηκε στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας το απόγευμα της Τετάρτης. Να πάμε να συνεργαστούμε με την Παιδόπουλη, κυρία Δήμαρχε, να βρούμε μια λύση από κοινού. Να πάρει ένα μέρος αυτής της κοινωνικής ευθύνης το μεγαλύτερο του κράτους και ένα μέρος να πάρει το Δήμο. Αυτό άσχετα, εγώ το 100% συμφωνώ, αλλά όχι για να κάνουμε στήρα την πολίτευση, να λέμε όλο το Δήμο, ο Δήμος θέλει. Όχι, εδώ δεν είναι κάτι που άνοιγε στο Δήμο, κακοδιαχειρίστηκε από εκπροσώπους του Δήμου, άρα θα κριτικάρουμε το Δήμο. Να βάλουμε και το κράτος απέναντι στις ευθύνες και κλείνουμε το κεφάλαιο, Άγιε Μαρία, νομίζω είναι ξεκάθαρο. Ναι, συμφωνούμε κι εμείς και αυτή είναι η θέση μας, ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει με οποιοδήποτε τρόπο άλλη αναβολή της συζήτησης στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θα πρέπει να κάνουμε τα δύνατα δυνατά, ώστε τον Οκτώβριο, τουλάχιστον αυτή είναι η ενημέρωση, να υπάρξει οπωσδήποτε συζήτηση για να υπάρξει και απόφαση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Της Αγίας Μαρίνας, πιστεύω ότι καμία διοίκηση του Δήμου, ούτε η τωρινή ούτε πρώην, φταίει γι' αυτό το έτσι όπως έχει, αυτή τη στιγμή όπως έχει φτάσει η κατάσταση, είναι μια κακή διαχείριση τόσων χρόνων. Θα συμφωνήσω και με τους προαναλύσαντες ότι πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα τα παιδιά και τους εργαζόμενους. Και εκεί πέρα πρέπει να εστιάσουμε. Τώρα, αν μπορεί να βοηθήσει ο Δήμος, για μένα 100% πρέπει να μπει η κεντρική διοίκηση, δηλαδή πρέπει να μπει το κεντρικό κράτος και η πολιτεία και να τελειώνει αυτό το θέμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο φάκελος του Δήμου Καβάλας για την επέκταση της δομής ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ για 25 παιδιά της Αγίας Μαρίνας είναι ήδη έτοιμο σύμφωνα με τη Δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα, ενώ το θέμα φαίνεται πως κολλάει στο στεγαστικό. Να υπομειστούμε τη διαχείριση. Δεν πρόκειται στην Αγία Μαρίνα. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Όταν μίλησα εγώ για διαχείριση, εννοούσα τη διαχείριση του ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ, μιλάμε, φως, νερό, τηλέφωνο και τα διάφορα και όλα τα υλικά που χρειάζονται τα παιδιά. Γιατί η μισθοδοσία κατατίθεται από την ΕΤΑΔ. Αυτό εννοούσα. Ευχαρίστως θα το κάνει, θέρμανση και όλα τα σχετικά. Φυσικά, εάν δούμε ότι η εμπλοκή μας ό,τι αφορά το οίκημα το ίδιο είναι επικίνδυνη για το Δήμο, δεν πρόκειται. Θα κοιτάξουμε, ίσως και να συνεννοηθούμε και με τον κύριο Σωτηριάδη. Αν έχει κάποιο σπιτάκι εκεί πάνω που του περισσεύει, εμείς να αναλάβουμε τα λειτουργικά και να μας παραχωρήσουν το χώρο. Υπουργείο Υγείας είναι, νομίζω, ή εργασίας κοινωνικών. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε μια χαρά και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βάλουμε τα παιδιά σε μια επέκταση. Τέλος για το συγκεκριμένο θέμα και σαν απάντηση προς τον επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης Κοινωνικής Αποτελεσματικής Παρέμβασης, κ. Βαγγέλη Παπά, τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σωτήρης Σωτηριάδης. Το παράρτημα χρονίων πατήσεων της Καβάλας που είναι στην Ελευθερούπολη, που είναι ένα παράρτημα για ΑΜΕΑ, ήδη έχει πάρει κάποια άτομα από την Αγία Μαρίνα. Ήδη. Το ότι αυτό βέβαια δεν έχει γίνει γνωστό, δεν χρειαζόταν να γίνει γνωστό. Δεν είναι για να το διαφημίζουμε αυτό. Είναι υποχρέωση του κράτους όταν μπορεί να αναλαμβάνει αυτές τις ευθύνες. Τόσα άτομα μπορούσαμε να πάρουμε από την Αγία Μαρίνα, τόσα πήραμε χωρίς να ζητήσουμε και τίποτα φυσικά και έτσι πρέπει.